Είμαστε με τον Μιχαήλ Άνθιμο Δίσο, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό Άλμα Ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο του Κώστα Μουτζούρη. Κύριε Δίσο, ουσιαστικά ανανεώνεται το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Κώστα Μουτζούρη. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση? Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Αυτό που ουσιαστικά είπατε πριν, ότι ανανεώνω το συμβόλαιο, είναι η πιο εύστοχη, έτσι, ο πιο εύστοχος χαρακτηρισμός. Διότι όταν έχεις μία πολύ καλή συνεργασία με έναν άνθρωπο απροβλημάτιστη και η οποία διακατέχεται από πλήρη σεβασμό, δεν νομίζω ότι πρέπει να χαλάσει αυτή τη συνταγή. Αναφορικά να πω ότι με την προηγούμενη ομάδα που είχαμε κατεβεί με το συνδυασμό με το Άλμα Ανάπτυξης την προηγούμενη φορά, βρέθηκα για λίγες ψήφους πρώτος επιλαχών. Οπότε ο Περιφερειάρχης μου εμπιστεύτηκε μία θέση ειδικού συμβούλου, ειδικού συνεργάτη δίπλα του, σε θέματα συμβουλευτικής για τον πολιτισμό και την παιδεία, αλλά μου έδωσε και αρμοδιότητες που εκείνος, ας πούμε, διέκρινε στο πρόσωπό μου ότι θα τις αξιοποιήσω όπως έπρεπε, όπως το κοινωνικό παντοπολείο της Περιφερειακής Ενότητας Μιαία Λέσβου, το θεματικό στολισμό του κεντρικού κτηρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, τα 100 χρόνια από τη Μικρασία και άλλους, κάποιες άλλες δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα και κάποιες εκτός Λέσβου, στη Χίο και στα υπόλοιπα νησιά καθ' όλη τη διάρκεια αυτή. Αυτό το οποίο όμως είναι το πιο σημαντικό είναι ο πρώτος παράγων, είναι η απροβλημάτιστη συνεργασία μας. Σε συνδυασμό με την προσωπική μου επιλογή να κατέβω μαζί του και να ανακοινωθώ, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει με κάτι. Η οικογένειά μου έχει μάθει αυτό, όταν δίνεις λόγο πρέπει να τον τηρείς, πρέπει να τον κρατάς. Και πρέπει να είσαι σταθερά σε ένα συνδυασμό, διότι καθημερινά από τις πράξεις μας ο καθένας κρίνεται. Κρίνεται στη σχέση του, κρίνεται στην οικογένειά του, κρίνεται στους φίλους του, κρίνεται στο ευρύτερο του περιβάλλον. Οπότε θα ήταν αδόκιμο να μην είμαι πάλι με το συνδυασμό αυτό και τον επικεφαλής, τον Κώστα Μουτζούρη, να κατεβούμε πάλι ομαδικά, συγκροτημένα, για να επιτύχουμε το στόχο μας. Και ελπίζω ο κόσμος να εκτιμήσει την κίνηση του καθενός και να μας εκλέξει εκ νέου Περιφερειακή Αρχή. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω παραιτηθεί από τη θέση του Ειδικού Συμβούλου, καθότι είμαι υποψήφιος για την επόμενη πενταετία. Δεν είναι θέμα νόμιμο ή νομικό, είναι θέμα ηθικό. Διότι επέλεξα ο ίδιος να παραιτηθώ από τη θέση αυτή για να κατεβώ επί ίσης όρης με τους άλλους υποψηφίους μου, γιατί δεν θα ήταν σωστό, επειδή δεν είμαι εκλεγμένος, όπως σας είπα και πριν, να διατηρήσω τη θέση αυτή. Είναι μια θέση που μου έδωσε ο Περιφερειάρχης και θεωρώ ηθικό και έντιμο να παραιτηθώ από τη θέση αυτή για να κατεβώ, όπως σας είπα, επί ίσης όρης ένας απλός πολίτης ως υποψήφιος. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς θέτετε προκειμένου να συνεχιστούν κάποια πράγματα που έχουν ήδη ξεκινήσει ή που θα πρέπει να τεθούν εκ νέου? Κοιτάξτε να δείτε, τα σημαντικότερα πράγματα που απασχολούν τα νησιά μας είναι εν πρώτης το να μείνουν τα παιδιά, η νέα γενιά στον τόπο της. Διότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε μια αυτάρκεια σε ό,τι αφορά, έτσι, είτε υλική, είτε δυναμικού, ανθρωπίνου δυναμικού, γιατί ο τόπος μας πρέπει να πάει μπροστά. Βάζουμε σιγά σιγά το λιθαράκι στο να πετύχουμε αυτό το στόχο. Αυτό δεν είναι εύκολο. Να πούμε ότι για να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, απαιτείται χρόνος. Σε αυτή την πορεία εμείς κινούμαστε. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τις πολύ μικρές τοπικές κοινωνίες, τα χωριά μας. Με έργα πνοής, αυτό θα χρειάζεται τα χωριά μας. Ένα καλό οδικό δίκτυο, μία δραστηριότητα μετά την θέση εργασίας που απαιτείται για βιωσιμότητα στον καθένα. Χρειάζεται το να απασχοληθεί, στο να δραστηριοποιηθεί τον υπόλοιπο του χρόνου που θα παραμένει στον τόπο του. Αυτά είναι τα πρώτα. Αυτά τα οποία εμείς σκεφτόμαστε είναι να αυξήσουμε τις δράσεις και τις πιέσεις στο να δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας και οι απασχολήσεις, αλλά και επίσης να διασφαλίσουμε και τα νησιά μας και από τον επιτελεστικό, δηλαδή να
μείνουμε σταθεροί σε αυτό, σε αυτές τις απόψεις τις οποίες έχουμε, ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά και να δώσουμε στον τόπο μας την αυξητική αυτή πορεία που χρειάζεται. Ο τόπος μας είναι πολύ ευλογημένος. Αν ξέραμε την αξία που έχει αυτός εδώ ο τόπος και από γεωγραφικής άποψης και από πολιτισμικής άποψης και από παραγωγικής άποψης, ο πρωτογενής μας τομέας είναι τρομερά δηλαδή αναπτύσσιμος, έτσι. Η κτηνοτροφία μας, οι ελιές μας είναι πολύ, πολύ ευλογημένος αυτός ο τόπος, αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο. Αφορμής δοθήσεις, γιατί προέρχομαι και από μια οικογένεια λεβιτική, ιερατική δηλαδή, που έχω μεγαλώσει, έχω γαλουχηθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έχουμε πολύ δυνατούς Αγίους, πολύ δυνατά προσκυνήματα, τα οποία αυτά πρέπει να τα εξωτερικεύσουμε, πρέπει να τα κάνουμε γνωστά όχι μόνο στο Πανελλήνιο, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα αδόκιμο όρο, ας μου επιτραπεί, είναι η δυνατή μας βαριά βιομηχανία, η τουριστική, τα προσκυνήματά μας. Αυτό που δεν έχει κάποιος άλλος τόπος, γιατί εμείς δεν μπορούμε να αναδείξουμε εν πολλής τον αναψυχικό τουρισμό, έχουμε να αναδείξουμε τον θεματικό τουρισμό. Έτσι. Και δόξα τω Θεώ έχουμε και τα προσκυνήματά μας, έχουμε και τις ιαματικές πηγές που μπορούμε να τις εξελίξουμε και να τις αναδιαμορφώσουμε ώστε να αποκτήσουν ένα κύρος και σωστές εγκαταστάσεις ώστε να έρθει ο επισκέπτης και να ευχαριστηθεί αυτές τις παροχές που θα μπορέσουν να έχουν. Και ουσιαστικά τα νησιά μας είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς η γη της επαγγελίας. Πραγματικά είναι η γη της επαγγελίας. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι, όχι μόνο να περιμένουμε από τους φορείς να το πράξουν αυτό, αλλά και εμείς οι ίδιοι να συντρέξουμε και να πιεστούμε χέρι-χέρι για να κάνουμε αυτές τις ενέργειες. Θα σας κάνω τώρα την τελευταία και ενδεχομένως πιο άκομψη ερώτηση από τις προηγούμενες. Ποιος είναι ο λόγος που οι πολίτες της Λέσβου να εμπιστευτούν την ψήφο τους σε εσάς? Αυτό το οποίο εγώ τόσα χρόνια έχω προσφέρει από τα μετερίζια τα οποία έχω πράξει είναι ο πολιτισμός και η παιδεία. Αυτό είναι το επιστημονικό μου αντικείμενο, το επιστημονικό μου πεδίο. Όπως είπα και πριν, ο καθένας μας δίνει τις εξετάσεις του στις πράξεις, αλλά και μέσα από τις δραστηριότητές του. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός με ευλόγησε με μια πολύ καλή οικογένεια και με καλούς δασκάλους στο να δημιουργήσω, στο να πάρω τις γνώσεις, το αντικείμενο, το γνωστικό, το οποίο με πολλή δουλειά όμως να το διαμορφώσω σαν ένας καλλιτέχνης μεμονωμένος. Μέσα από το αναλόγιο, μέσα από την ψαλτική τέχνη, καθότι είμαι πρωτοψάλτης στο προσκύνημα του Μανταμάδου, μέσα από τη μουσική μου και διδασκαλία, αλλά και δραστηριότητα σαν καλλιτέχνης, έχω διαμορφώσει μία εικόνα που θεωρώ ότι οι πολίτες του νησιού τη γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτό όμως κρύβει πίσω και μία επιστημονική γνώση. Έτσι. Δεν είναι μόνο το φαίνεστε, είναι και το είναι. Αυτό είναι το οποίο εγώ παρουσιάζω σαν άνθρωπος και αυτό που παρουσιάζω είναι μία, θεωρώ, μία καλή μαρτυρία των ανθρώπων. Εμπιστευτείτε με την ψήφο σας, θα πω, όχι για να κάνω κάτι πολύ 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 μεγαλεπίβολο, αλλά για να βοηθήσω λίγο σε αυτό που λέγεται πολιτισμός, παιδεία και ενδεχομένως σε ό,τι μας εμπιστευτεί ο Περιφερειάρχης. Δηλαδή δεν είναι ο απότερος σκοπός αυτός. Αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι η ψήφο σας για να ξαναβγεί ο συνδυασμός του Μουτζούρι. Αυτό είναι το πρώτο που ζητάμε. Δεν ζητάμε την ατομική ψήφο. Ζητάμε τη συλλογική ψήφο, να εμπιστευτεί το συνδυασμό μας. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Περιφερειάρχη τι θα εμπιστευτεί στον καθένα, τι αντικείμενο θα εμπιστευτεί στον καθένα. Αλλά εγώ αυτό που δίνω υπόσχεση στον κόσμο, στον λαό του νησιού μας, ότι ό,τι και να μου εμπιστευτεί θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στο μέγιστο δυνατό. Αλλά εκεί που μπορώ να παράξω περισσότερο είναι αυτά τα δύο αντικείμενα. Εδώ είμαστε και η κάλπη θα δείξει το αποτέλεσμα, το επιθυμητό, το οποίο εύχομαι να είναι το καλύτερο για τα νησιά μας.